εδώ. Η μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσουμε βαριές υποδομές στη Βόρεια Ιμαθία, οι οποίες είναι το α και το ω για να μπορεί πραγματικά να οργανωθεί και να γίνει η δραστηριότητα εδώ. Είναι η παραχώρηση του κτηρίου, πάρα πολύ σύντομα θα σας έχω καλά νέα. Είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα δράσης το φετινό μας, η μεταφορά των αρχαιοτήτων, οι οποίες είναι διάσπαρτες παντού. Ήδη φέρουμε 240 τετραγωνικά μέτρα ψηφινωτά από την Πέλα, που ήταν της περιοχής και πρέπει να στηριχθούν. Εκεί θα γίνει ένα μεγάλο κέντρο συντήρησης και παρουσίασης, ανοιχτό εργαστήριο συντήρησης και τόπος έκθεσης των αρχαιοτήτων της Βόρειας Ιμαθίας και όχι μόνο. Θα απευθύνεται στο κοινό και, και στους ερευνητές και θα είναι και χώρος μελέτης. Να σας πω ότι το κτίριο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον δείγμα επώνυμης αρχιτεκτονικής του Κουλέργου, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος αρχιτέκτονας. Είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα του νεορασιοναλισμού. Κτίριο της αντίληψης της δεκαετίας του 60 χτίστηκε το 70-72 και αυτή η δράση θα προσδώσει έγκλη και στο ίδιο αυτό το πολύ ενδιαφέρον αρχιτεκτόνημα και να έρθω στο τελευταίο. Οι σωστικές ανασκαφές μας γύρω από το θέατρο μας έφεραν ένα στοιχείο που με έκανε από το 15 να πετάξω στον αέρα την ιδέα της σχολής στον Ιμπαίο. Διότι γύρω από το θέατρο βλέπετε ότι βρήκαμε τάφους. Άρα δεν είναι μέσα στον αστικό ιστό το θέατρο, ούτε αυτό το κτίριο που είπα να αγορά. Οι αγορές όμως δεν πάνε έξω από τις πόλεις. Αυτό δεν υπάρχει. Έξω από τις πόλεις συγκροτήματα θεάτρων και μεγάλων τέτοιων κτιρίων, του οποίου η κάτωψη είναι προφανής μετά από την πολύ μεγάλη μελέτη που έχουμε κάνει στα ελληνικά χρόνια για τα γυμνάσια, ενώ